Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η φιλοσοφική θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε σταθερά κάθε Παρασκευή στις 11 η ώρα μέχρι τις 12 περίπου για μία ώρα και επίσης σε επανάληψη κάθε Σάββατο πρωί 8 μέχρι τις 9. Και σήμερα λοιπόν είμαστε κοντά όπως και κάθε Παρασκευή μαζί με τον αξιότιμο διαπρεπή επιστήμονα, τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Και πριν περάσουμε στον Βασίλη τον Ατζακλή και συζητήσουμε να μιλήσουμε μαζί του, να δούμε τι θα δείτε σήμερα. Έτσι, θα μιλήσουμε για το μεγάλο και σημαντικό θέμα του χρόνου. Τι είναι ο χρόνος, μπήκαμε σε ένα καινούριο έτος. Πολλές φορές έχετε δει αυτό το θέμα. Πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα ακούσαμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, και τέθηκε το ζήτημα ότι θα επέλθει το τέλος του κόσμου. Πολλές φορές υπάρχουν προφητείες, έχουμε δει προβλέψεις πολλών ανθρώπων πότε θα γίνει η καταστροφή του κόσμου. Θα δούμε λίγο στην αρχή, στην πορεία αυτής της εκπομπής, το ζήτημα του χρόνου μέσα από την μαγεία της φιλοσοφίας, μέσα από το ταξίδι που θα κάνουμε λίγο στη φιλοσοφία και μετά θα περάσουμε να δούμε τι είπε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός όταν το ρώτησαν οι μαθητές του. Τα στοιχεία αυτά θα τα αντλήσουμε από την Καινή Διαθήκη και από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, να δούμε τα γεγονότα. Εμείς εδώ, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις. Όμως τα θέματα αυτά είναι ανεξάντλητα, έχουν γραφτεί βιβλία και ο καθένας τελειώνοντας αυτήν την εκπομπή θα καταλάβει και θα δει μόνος του, θα εξετάσει τα γεγονότα της εποχή μας, να δει πού βρισκόμαστε, θα δει όλα αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή όλα τα πράγματα, γεγονότα και θα καταλάβει, θα ερευνήσει μόνος του για να δει αν είμαστε κοντά, αν είμαστε μακριά στην εσχατολογία, στα έσχατα χρόνια. Όλα αυτά τα έχω εξετάσει και πριν ξεκινήσουμε και ξετυλίξουμε το κουβάρι του χρόνου, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος, είναι πανδαμάτων, που είναι ένας μεγάλος θωρέας ουσιαστικά των υλικών σωμάτων, να δούμε λίγο για τα θέματα αυτά τη συγγραφική μου δραστηριότητα, τι έχω γράψει, πάνω στο πάντρεμα του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος και της Πατερικής Θεολογίας. Περνάμε αμέσως, γιατί ο χρόνος τρέχει και θα δούμε πόσο πολύ τρέχει που μας αγχώνει πολλές φορές. Να δούμε λοιπόν το πρώτο βιβλίο της σειράς από τα βιβλία τα οποία έχω γράψει. Είναι το «Η έννοια της ψυχής, ψυχή και σώμα». Είναι το πρώτο βιβλίο. Και ο σκηνοθέτης μπορεί να περάσει, να μας δείξει και τα βιβλία. Είναι το επόμενο, είναι «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες Εκκλησίας», «Τι είναι η ψυχή», «Σχέση σώματος και ψυχής», για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όλα τα ψυχικά φαινόμενα της εποχής μας, πρέπει να ξεκινήσουμε από τι είναι ψυχή, πού πηγαίνει η ψυχή με το θάνατο, να δούμε τις τύψεις, τις ενοχές, την αμοιβή και την τιμωρία μέσα στον παράδεισο και μέσα στην κόλαση. Όλες αυτές τις έννοιες εξετάζω μέσα από φιλοσοφικά κείμενα, πάντα στη σύζευξη αυτή, στην χρονική σύζευξη, για να ερευνήσουμε κάτι, ξεκινάμε από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και οδηγούμαστε στην πατερική θεολογία. Ξεκινάμε λοιπόν από το βιβλίο «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας. Περνάμε στο επόμενο βιβλίο, «Η έννοια του χρόνου», το βιβλίο που θα μιλήσουμε σήμερα. Μιλάω και ξεκινάω από τους προσοκρατικούς, μιλάω για Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πλοτίνο, που είναι και η διδακτορική μου διατριβή. Μετά περνάω στους πατέρες της Εκκλησίας. Μετά έχουμε το βιβλίο «Φύση και σιωπή» στον Πλοτίνο, στον Νεοπλατωνισμό, ο ύμνος της φύσεως. Τι βλέπει ο άνθρωπος μέσα στη φύση. Στην γένεση ξεκινάμε με την φύση, με τη δημιουργία του ανθρώπου. Και η φύση ουσιαστικά όπως περιγράφεται μέσα στην Αποκάλυψη, μέσα από την καταστροφή του κόσμου, θα επέλθει και η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Η ομορφιά της φύσεως είναι το μεγάλο ζήτημα αυτού του βιβλίου. Περνάμε στο επόμενο βιβλίο, «Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία», τη σχέση αυτή μέσα από τις στιχογραφίες των ιερών ναών, μέσα από το πάντρεμα αυτό του Βυζαντίου που οι μοναχοί διέσωσαν τα αρχαία ελληνικά κείμενα και σε αυτό το βιβλίο. Και τέλος είναι το βιβλίο «Θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας», το τελευταίο βιβλίο της σειράς, που μιλάω για τον προγόνους μας, τα ήθη, τα έθιμα, γιατί όλες οι επιστήμες είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν και να ξέρουν την ιστορία του τόπου μας. Και έτσι, κλείνοντας το ζήτημα των βιβλίων,
Μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες από τα 5 αυτά βιβλία που μόλις τα είδατε στο τηλέφωνο που βλέπετε, στο 210-6832-706. Επειδή τα γεγονότα τρέχουν και επειδή πολλές φορές μας έχετε θέσει ερώτημα, μπορεί να ενδυναμωθεί ή να πληθύνουν οι εκπομπές, πάντα όμως και με τη δική σας στήριξη. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε και να ρωτήσετε στο τηλέφωνο που βλέπετε. Κυρία Τσακλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ένα σημαντικό θέμα. Είμαστε πολύ άνθρωποι. Επέρχεται η φθορά, έχουμε το υλικό σώμα. Ακούμε έννοιες για την αιωνιότητα, για τη φθορά του ανθρώπου, για την υλικότητα, τις ανάγκες μας. Ξέρουμε ότι οι ανάγκες διαφοροποιούνται μετά την αιώνια ζωή και δευτέρα παρουσία και ουσιαστικά ο υλικός κόσμος είναι το πέρασμα με την αιώνια ζωή. Όμως, για να μας πείτε αμέσως την άποψή σας και το ζήτημα του χρόνου, όμως είναι τόσο μεγάλη αξία των πράξεων, των έργων μας, όλων αυτών που θα διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια του καθημερινού μας βίου, που κρινόμαστε και την κάθε στιγμή. Είναι τόσο σημαντικός ο χρόνος και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση που λένε και τις τελευταίες επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ο οποίος δεν είναι και πολύ γνωστές αυτές, αλλά κυκλοφορούν, ότι τόνισε στο τέλος, είπε διάφορα πράγματα για να μην ακρηγορούμε, αλλά μίλησε όμως και για την αξία του χρόνου. Την λένε και πολλοί παρισυνδέοντες ότι ο χρόνος λένε είναι χρήμα, μάλιστα, την αξία του χρόνου. Για να δούμε λοιπόν λιγάκι την δική σας πορεία, ναι, και την άποψή σας για το ζήτημα του χρόνου. Ναι. Θα αρχίσουμε από αυτό που είπατε, ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Για κάποιους ανθρώπους είναι μόνο χρήμα. Αλλά για κάποιους ανθρώπους έχει και άλλες διαστάσεις ο χρόνος. Δηλαδή ο χρόνος είναι ένα διάστημα το οποίο δίνει ο Θεός επάνω στη γη, στον άνθρωπο, για να μπορέσει ο άνθρωπος να εξελίξει όλη του την πορεία μέσα σε αυτό το χρόνο. Δηλαδή, να μάθει πράγματα, να κάνει πράγματα, να αφαιρέσει πράγματα τα οποία δεν του χρειάζονται, να προσθέσει κάποια τα οποία είναι καλύτερα και να βελτιώσει έτσι τη ζωή του. Δηλαδή, χρόνος είναι μια ρευστή κατάσταση όπως ένα ποτάμι, έτσι, που δεν γυρίζει ποτέ πίσω. Και μέσα σε αυτό το ποτάμι πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό λέμε μη χάνει χρόνο ο άνθρωπος. Λέμε σε ένα παιδί να πας να μάθεις γράμματα, ας πούμε, γιατί αν περάσει η ηλικία και πας 20 χρόνια μετά δεν μπορεί να κάνεις, να μάθεις αλφαβήτα και τέτοια, το κεφάλι σου δεν θα παίρνει μέσα πράγματα, ας πούμε, κλπ. Και έτσι ο μαθησιακός χρόνος είναι περιορισμένος στα πρώτα μαθητικά χρόνια, δηλαδή μεταξύ 6 και 12 αφομοιώνει πολύ καλά ο άνθρωπος αυτά που ακούει για τους δασκάλους του. Βεβαίως, ο χρόνος για τον άνθρωπο και για την ανθρώπινη ψυχή αρχίζει άμα τη συλλήψει. Δηλαδή, μόλις γίνει έμβριο ο άνθρωπος μέσα στη μήτρα της μητρός του, αρχίζει από τότε να μετράει για αυτόν ο χρόνος. Αρχίζει να πολλαπλασιάζεται, αρχίζουν οι τραυματικές ή μη εμπειρίες, αρχίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό η εκπαίδευση ενός ανθρώπου πρέπει να αρχίσει από μηδέν χρόνο. Δηλαδή, μόλις γεννηθεί το παιδί, πρέπει να εκπαιδευτεί. Να εκπαιδευτεί με τον καλύτερο τρόπο. Κοιτάτε μια εκπαίδευση που πήρε ο Μέγας Αλέξανδρος που λέγατε προηγουμένως. Βεβαίως. Ναι, που του βάλανε μέσα στο υποσυνείδητο ότι είναι δυνατός, ότι είναι γιος Θεού, ότι μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο όλο. Το πίστεψε ο Αλέξανδρος. Είχε και τα προσόντα βέβαια τα τυπικά, γιατί ήταν θαραλέος, δυνατός. Λέει, κανένα παιδί δεν μπορούσε να αντισταθείστε. Όλα τα παιδιά τα πάλευε και τα έριχνε κάτω και τα σφυγεί, ας πούμε. Ήταν δυνατός, φρυγηλός ο Αλέξανδρος. Εκτός από αυτό όμως ήταν και η ψυχή του τρομερή. Και έτσι αυτό το παιδί με τις νοθεσίες που πήρε από τον πατέρα του και από τον δάσκαλό του, τον Αριστοτέλη, έγινε αυτός ο Αλέξανδρος που ξέρουμε. Ένας στρατιλάτης, ένας άνθρωπος ο οποίος πίστεψε ότι θα μπορούσε να κυβερνήσει όλο τον κόσμο. Και όντως τον κυβέρνησε, είδατε. Διότι ό,τι μπαίνει μέσα στον άνθρωπο μέσα του και το πιστέψει, αυτό αντανακλά και προς τα έξω. Και το καταφέρνει. Ο άνθρωπος είναι δυνατός πάρα πολύ από ό,τι νομίζουμε, περισσότερο δυνατός από το να καταλαβαίνει πράγματα τα οποία έχει βάλει μέσα στην ψυχή του και μέσα στο νου του. Δηλαδή, σαν να προγραμματίζεται κατά κάποιο τρόπο η ψυχή αυτή να φέρει σε πέρα σε ένα γεγονός. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάθε άνθρωπος έχει μια δική του σταδιοδρομία, ένα δικό του τρόπο κλπ. Ο χρόνος τώρα. Ο χρόνος σαν έννοια, φυσική έννοια, είναι το πέρασμα από ένα διάνυσμα σε ένα άλλο διάνυσμα. Δηλαδή, η ταχύτητα, παραδείγματος χάρη, μας δείχνει και το χρόνο.
Είναι περίεργο να λες ότι η ταχύτητα δείχνει το χρόνο, και όμως επειδή τα σώματα στη γη περιστρέφονται, τα σώματα αυτά σηματοδοτούν και το χρόνο. Το Greenwich που λένε δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκείνο που μετράει τις μοίρες που αντιστοιχούν σε κάθε περιστροφή της γης και έτσι βγάζει έναν ακέραιο χρόνο και τοπικό χρόνο που λέγεται χρόνος Greenwich. Αλλά υπάρχει όμως, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, υπάρχει και ο ψυχολογικός χρόνος. Τι είναι αυτός ο ψυχολογικός χρόνος? Ο ψυχολογικός χρόνος είναι αυτός που ο χρόνος, το υποκείμενο, ο κάθε μας, ένας από εμάς, αντιλαμβάνεται ως προσωπικό χρόνο. Λέμε, πω ρε παιδί μου, αυτή η μέρα σήμερα ήταν, να πούμε, σαν τρεις μέρες. Δεν πέρασε αυτή η μέρα σήμερα. Γιατί κάτι τον εβασάνιζε, κάτι γινότανε, κάτι κλπ. Όταν βρισκόμαστε πράγματι υπό δυσμενείς συνθήκες, ο χρόνος δεν περνάει. Όταν σου βάζουν στο κεφάλι ένα πιστόλι και για 10 δευτερόλεπτα, αυτός ο χρόνος μετράει για σένα σαν να είναι μια ώρα. Διότι εκείνη την ώρα η συνείδησή σου ανοίγει πάρα πολύ και βλέπεις άλλα πράγματα. Εκείνοι που πέσανε από γκρεμούς, από αεροπλάνα κλπ. Έχουν ένα διαφορετικό χρόνο. Βλέπουν, λέει, ξαφνικά μια μηχανή χρόνου να περνάει από μπροστά τους και να τους δείχνει σκηνές, αλλεπάλληλες κινηματογραφικές σκηνές, όλη τους τη ζωή. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και σε ένα λεπτό που κάνει μια πτώση ή δύο λεπτά, βλέπουν όλη τους τη ζωή. Είναι κάτι το καταπληκτικό, αλλά το έχουν περιγράψει πολύ αυτό ότι τους συνέβη, όταν σώθηκαν βέβαια. Ότι αυτή η αναδρομή που έγινε εκεί πέρα ήταν όλη τους η ζωή, είδανε τα καλά και τα κακά στοιχεία, τι κάνανε και τι δεν κάνανε, τι έπρεπε να κάνουν και από αυτά που ντρέπονται που κάνανε ή από αυτά που είναι περήφανοι που έχουν γίνει. Γι' αυτό και η εξομολόγηση, αγαπητέ Γιώργο μου, είναι ακριβώς αυτό. Είναι μια σύσφυξη του εσωτερικού πνευματικού χρόνου, μια αναθεώρηση της συνειδήσεώς μας, η οποία έρχεται να δώσει τα συν και τα κατά αυτής της διαδρομής που κάναμε σε αυτόν τον κόσμο. Καλό είναι λοιπόν να αρχίσουμε με αυτή τη διαδρομή και να έχουμε στεγανά από τα οποία να λέμε «Από αυτό το χρόνο μέχρι εκείνο εγώ έχω ξεμολογηθεί». Ό,τι αμαρτίες έχω κάνει έχουν παραγραφεί. Διότι αυτή είναι και η εντολή του Κυρίου μας. Η συγχωρημένη αμαρτία δεν θεωρείται πλέον αμαρτία. Εμείς οι άνθρωποι, αν κάνουμε κάτι κακό, θα μας το χτυπάνε, ας πούμε, συνέχεια οι συνάνθρωποι μας, διότι το θυμώνται. Το κακό το θυμάται ο άνθρωπος πολύ πιο εύκολα από το καλό. 100 καλά να κάνεις. Άμα κάνεις ένα κακό, θα σου θυμώνται το κακό που έχεις κάνει. Έτσι είναι. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Έτσι. Γιατί ο άνθρωπος ρέπει προς το κακό, κύριε Φουντουλάκη. Έτσι. Ρέπει προς το κακό. Είναι αποτέλεσμα. Η ροπή του ανθρώπου στο κακό είναι αποτέλεσμα της πτωτικής κατάστασης. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, επειδή μιλάμε για χρόνο και αιωνιότητα, ότι η αρχική σκέψη ουσιαστικά, για το πούμε σε εισαγωγικά, του Θεού ήταν ότι ο άνθρωπος δημιουργείται αθάνατος. Έχουμε την πτωτική κατάσταση που ο άνθρωπος πηγαίνει σε επίπεδο της θατότητας και. Σαν αποτέλεσμα της θατότητας είναι ότι ο άνθρωπος διακατέχεται από την αμαρτία, από ασθένειες, τη ροπή προς το κακό, όπως είπατε. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι δυνάμεις αυτές του καλού και του κακού συνεχώς, κατά διάρκεια της καθημερινότητας, μας ταλαιπωρούν, μας ταλανίζουν και μάλιστα όταν πολλές φορές μπαίνουμε στη δικασία, επειδή είμαστε ελεύθεροι και έχουμε το αυτεξούσιον, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία της ελευθερίας των κινήσεων και των σκέψεων, αμέσως η πρώτη σκέψη είναι το κακό. Η πρώτη σκέψη που γίνεται να πάμε να κάνουμε το καλό, κάτι που αυτό χρήζει καλοσύνη, θα λέγαμε πρακτικά, αμέσως μπαίνουν οι κακές σκέψεις και αμέσως σκεφτόμαστε διάφορα. Μήπως δεν πρέπει να το κάνουμε, μήπως είναι έτσι, μήπως αυτό δεν είναι σωστό, και αρχίζουν και γίνεται μια μάχη μέσα μας. Και αυτό λέμε ότι η συνείδησή μας είναι αυτό που μας ελέγχει. Δυστυχώς όμως στην εποχή μας, επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα, οι νόρμες, έχουν αλλάξει πράγματα. Ναι, οι κανόνες. Πολλές φορές το φυσιολογικό έχει γίνει αφύσικο και το ομαλό έχει διαφοροποιηθεί, έχει αλλάξει. Γι' αυτό λέμε ότι πολλές φορές πρέπει να ξεκαθαρίζουμε και να καταλαβαίνουμε τι είναι το καλό και τι είναι το κακό και δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Λέμε πολλές φορές σε πολλούς ανθρώπους γύρω μας. Τους λέμε ότι είναι το καλό και το κακό. Λέει, μη μου πεις, ξέρω. Λέει, έχω γαλουκηθεί, έχω μεγαλώσει, ξέρω τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Αλλά αφού το ξέρεις, δεν το κάνεις το ερώτημα. Άρα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, και ο σκοπός αυτών των εκπομπών
Μάλιστα, γνωρίζετε τις ανησυχίες μου, ξέρω τις ανησυχίες σας. Γι' αυτό συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις τηλεοπτικές μας εκπομπές με γνώμονα, μόνο το καλό, με γνώμονα να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις μας, τις γνώσεις σας, την σπουδέ σας στην ιατρική επιστήμη, τις δικές μου σπουδές, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, δεν υπάρχει καμία άλλη οικονομική απολαβή. Ίσως ξέρετε, και πολλά πράγματα αυτά που λέμε να μην ασχολούν, να μην απασχολούν τον κόσμο, και όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα πράγματα. Όπως είπε ο κύριος Φουντουλάκης, ότι η συνείδηση του ανθρώπου πρέπει να είναι καθαρή. Αν ο άνθρωπος δεν έχει καθαρή συνείδηση, δεν είναι ευτυχής, δεν κοιμάται καλά το βράδυ, λέει όλο κάτι έχω κάνει κακό και πρέπει κλπ. Είναι ανήσυχος. Ο άνθρωπος του πάθους, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο άνθρωπος που δεν έχει καθαρίσει τα πράγματα μέσα του, πάντα έχει ένα άγχος. Και αυτό το άγχος εκδηλώνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και είναι φοβερό. Και θα έλεγα ότι ήταν ένα άδικο, γιατί μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα με μια εξομολόγηση και να αδειάσει αυτό το βάρος που υπάρχει μέσα στην ψυχή του, ώστε να πάει σε κάτι καλύτερο και να προχωρήσει πνευματικά. Καθυλώνεται ο άνθρωπος όταν έχει αμαρτίες και δεν τις εξομολογείται. Καθυλώνεται σε μια άσχημη κατάσταση, σε μια ένοχη κατάσταση, και η ενοχή δεν είναι καλό πράγμα να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Απενοχοποιείται όμως ο άνθρωπος όταν βγάλει αυτό που έχει από μέσα του και πει εκείνο, εξαγορεύσει δηλαδή σε κάποιον, έστω έναν παπά που να μην τον εγνωρίζει και καθόλου, γιατί γίνεται μυστήριο εκείνη τη ώρα. Μήπως ο παπάς θέλει να μάθει, είναι κουτσομπόλης και θέλει να μάθει τι έχει ο καθένας μέσα του, όχι. Και ίσως το ξεχνάει και ο άνθρωπος κιόλας, αλλά αυτή είναι η δουλειά του. Είναι να ακούει συνέχεια, όπως και οι ψυχίατροι, οι παπάδες, οι ταξιτζίδες και οι ψυχίατροι ακούνε τα σώψυχα των περισσότερων ανθρώπων. Συμβαίνει αυτό. Τι να κάνουμε. Και οι φίλοι, βέβαια, ο ένας που εξομολογείται στον άλλο. Όλα καλά είναι και το να εξομολογούμε σε ανθρώπους καλό είναι. Αλλά εκείνο που έχει βάση και εκείνο που έχει αξία είναι να εξομολογηθούμε στον πνευματικό. Γιατί τότε γίνεται άφεση των αμαρτιών με έναν τρόπο μυστηριώδη που μόνο ο Θεός ξέρει, γιατί ο Θεός έχει διατάξει αυτή την. Αν ξέρετε, μέσα στα Ευαγγέλια που λέει ότι όσον κρατείτε και κράτητε, εκείνον που κρατείτε σε αμαρτία, και όσον λύετε στην γη της αμαρτίας, το έχει πει στον Πέτρο και σε άλλους μαθητάς ο Χριστός, θα είναι λελειμμένες και στον ουρανό. Σημαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα τι? Ότι ο παπάς, έστω και αν είναι καλός ή κακός, έχει την αρμοδιότητα αυτή να επικαλείται στο Θεό για τις αμαρτίες μας και ο Θεός να τις συγχωρεί με την προϋπόθεση ότι εμείς δεν θα τις ξανακάνουμε ή τουλάχιστον έχουμε πρόθεση να μην τις ξανακάνουμε. Και αν τις ξανακάνουμε, πάλι όπως το πουκάμισο που το πλένουμε πολλές φορές γιατί λερώνει, έτσι και η ψυχή σε αυτή τη ζωή μπορεί να λερώσει πολλές φορές και να ξανακαθαριστεί. Θα κάνουμε συνεχώς αγώνα να μας συγχωρεί ο Θεός της αμαρτίας μας. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και μάλιστα, ναι. Επειδή κάνω μια παρένθεση, είπατε πριν για την επικοινωνία και δομικό σημείο αυτής της εκπομπής είναι η επικοινωνία μας με το τηλεοπτικό κοινό. Θέλω να σας πω, και αυτό είναι ένα χαροποιό στοιχείο, ότι τις τρεις πρώτες εκπομπές που έχουμε κάνει τώρα, ότι τα τηλέφωνα είναι πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα, έχουμε ερωτήσεις, ανησυχίες, ναι, προβληματισμούς. Ναι, ο κόσμος ενδιαφέρεται. Και αυτό ο κόσμος ενδιαφέρεται. Αυτό είναι σημαντικό για όλα αυτά τα θέματα και το πάντρεμα που κάνω εγώ, που κάνετε κι εσείς μέσα από το φιλοσοφικό και θεολογικό στοιχείο. Ο κόσμος έχει βαρεθεί και για πρόσθετο λόγο, για το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι συζητήσεις γίνονται πάνω σε οικονομική βάση, πλατφόρμα. Και αυτοί οι όροι, οι οικονομικοί όροι. Ερχόμαστε εμείς με κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι, μας έχουν ζαλίσει αυτοί οι οικονομικοί όροι. Δεν λέω πως δεν χρειάζονται να υπάρχουν και γνώμες κάποιων φωτισμένων και καλών επιστημόνων οι οποίοι ξέρουν τα πράγματα. Αλλά ακούς τόσες γνώμες δηλαδή όλη μέρα που σαστίζει το μυαλό του ανθρώπου και θέλει και να δει και κάτι άλλο. Κάτι πιο πνευματικό, κάτι πιο απτό, κάτι που να του δίνει ένα πέταγμα ελπίδας προς τα εμπρός. Βεβαίως. Η ελπίδα είναι κάτι σημαντικό. Βεβαίως. Να πούμε 2-3 ακόμα στοιχεία επιγραμματικά και να περάσουμε πάλι για τον χρόνο και συνεχίστε ευθύς αμέσως. Και πριν συνεχίσετε, απλά θέλω να υπενθυμίσω το εξής. Πριν περάσουμε και πούμε λίγο για το τέλος του κόσμου και το τι απάντησε στους μαθητές του ο Θεάτοπος, να δούμε λίγο επιγραμματικά αυτά τα στοιχεία τα οποία θέλουν μεγάλη ανάλυση. Αλλά θα ξεκινήσω να πω εγώ και θα συνεχίσετε κι εσείς. Είναι να θυμηθούμε λίγο επιγραμματικά ότι ο μεγάλος Πλάτωνας είπε ότι ο υλικός κόσμος, ο χρόνος αυτός που ζούμε είναι το καθρέπτισμα της αιωνιότητας και ο αιώνιος χρόνος είναι και ο πραγματικός χρόνος. Επίσης είδαμε ο Αριστοτέλης, ο Σταγυρίτης φιλόσοφος, να μας λέει ότι συνδέει το χρόνο με την κίνηση, ότι υπάρχει μια διάκοπη μεταβολή, κάτι που είπε και ο Ηράκλειος, ότι όλα γυρίζουν.
όλα κινούνται. Ο Πλοτίνος, ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος. Τα πάντα ρίε. Ναι, βεβαίως που είπε και ο Ηράκλητος. Και ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ο Πλοτίνος, είπε στο έργο του «Περί αιώνος και χρόνου», ξαναδημιούργησε τα έργα του Πλάτωνα ο Πλοτίνος, σε Ενεάδα, στο περίφημο έργο του, είπε και αυτός ότι ο υλικός αυτός κόσμος που ζούμε είναι το αντανάκλαση, ένα είδωλο του αιώνιου κόσμου. Και επίσης έχουμε και μεγάλους και σημαντικούς φιλοσόφους, για όποιον θέλει να ερευνήσει, το Χάιντιγκερ, έναν μεγάλο γερμανό φιλόσοφο που συνέγραψε ένα έργο περί είναι και χρόνου. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή πολύ σημαντικοί φιλόσοφοι που ασχολήθηκαν. Έχουμε τον Γκάντ, τον γερμανό φιλόσοφο που συνδέει το χρόνο με τον χώρο. Έχουμε τη θεωρία της σχετικότητας, τον Γκέτε, τη θεωρία της σχετικότητας. Έχουμε πολλές θεωρίες που αναφέρονται στον χρόνο και τι είναι ο χρόνος. Και επίσης στο λεξικό της Οξφόρντης μας λέει ότι ο χρόνος είναι μια αδιάκοπη κίνηση, αλλά όχι μόνο αδιάκοπη, μια κίνηση που δεν μπορούμε να την κατονομάσουμε, να τον οριοθετήσουμε της ύπαρξής μας. Και επίσης, τέλος, οι φιλόσοφοι, επίσης μας λένε κάποιοι φιλόσοφοι, ότι το παρόν είναι, αυτό που ζούμε τώρα είναι ο κρίκος μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος, είπανε κάποιοι άλλοι φιλόσοφοι. Ναι. Και περνάμε τώρα για να απαντήσουμε στα ερωτήματα των φίλων. Μας είπαν κάποιοι φίλοι, ακούσαμε πριν λίγες μέρες ένα μικρό χρονικό διάστημα, κύριε Τσακλή, πολλοί να προβλέπουν το τέλος του κόσμου. Να λένε λοιπόν ότι τώρα θα έρθει το τέλος του κόσμου, όχι θα έρθει, έχουμε κάποια φιλή που μας λέει το ημερολόγιο του ότι θα έρθει 21 Δεκεμβρίου. Στο παρελθόν μας έχουν προφητέψει το τέλος του κόσμου. Βλέπουμε λοιπόν ποιες είναι τα γεγονότα που δίνει απαντήσεις ο Θεάνθρωπος. Μας λέει επιγραμματικά, τα αναφέρω και θα τα αναλύσετε λίγο. Ναι, ναι. Έχουμε την κήρυξη του Ευαγγελίου σε ολόκληρη την Οικουμένη. Ναι. Έχουμε την προσέλευση των Ιουδαίων στον Χριστιανισμό. Έχουμε την έλευση του Ηλία και του Ενόχ. Έχουμε την εμφάνιση των ψευδοπροφητών και του Αντικρίστου. Έχουμε φυσικά φαινόμενα, αναστατώσεις. Έχουμε καταστροφή του κόσμου διαπυρός. Γιατί ο κόσμος αυτός θα καταστραφεί. Λένε πολλοί ότι είναι αιώνιο το σύμπαν. Ξέρετε γιατί διαπυρός? Διότι έχει δώσει συμβόλαιο ο Θεός με το ουράνιο τόξο στους πρώτους ανθρώπους και τους είπε ότι δεν θα καταστρέψω τον κόσμο πια με νερό. Και ο χρόνος κλείνοντας, και θα σας δώσω το αμέσως να μιλήσω στους συνοδέλφους, ότι επίσης ο χρόνος ξεκινάει αυτός με τη δημιουργία του. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι ο χρόνος, το σύμπαν ξεκινάει με τη δημιουργία του χρόνου όλης της Οικουμένης. Δεν είναι αιώνιο το χρόνο. Ναι. Πείτε μας, τι θέλετε από όλα αυτά να αναλύσετε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Καταρχήν, ο Κύριος στο Ευαγγέλιο λέει εκεί πέρα που τους λέει, πες μου, λέει, τι θα γίνει, πες μας τι θα γίνει κατά το τέλος του κόσμου. Τους λέει, προσέξετε, γιατί θα βρεθούν. Θα έρθουν ψευδομεσίες και ψευδοπροφήτες και θα λένε, εγώ είμαι ο Χριστός. Να μην τους πιστέψετε. Και αν σας πούνε ότι είναι στα μέσα δωμάτια, να μην πάτε. Αν σας πούνε ότι είναι στην εξοχή, να μην βγείτε. Διότι θα σφετεριστούν το δικό μου όνομα και θα λένε ότι είμαι. Και έχουμε τέτοιους ψευδόχριστους, να πούμε, μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας, κάμποσους έτσι και σύγχρονους ακόμα, θα έλεγα, που κάνουν τους Χριστούς και λοιπά και βγάζουν χρήματα. Είχαμε τον Μο, τον Μουν, αυτή την εταιρεία Ιεχωβάδων και λοιπά, τους Προτεστάντες, μερικές σέκτες Προτεσταντών και τέτοια. Όλοι αυτοί το παίζανε κάπως ότι είναι αρχηγοί ή Χριστοί ή κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον Απόστολοι Παύλοι, αν μην πούμε Χριστοί. Λοιπόν, ένα το σημάδι ήταν αυτό, η κήρυξη του Ευαγγελίου. Γι' αυτό ο Χριστός είπε ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο πριν έρθει το τέλος. Αυτός ο κόσμος, αγαπητοί φίλοι, να μην στεναχωρηθεί κανένας με αυτό που θα πούμε, θα εξαφανιστεί από τη μορφή που τον ξέρουμε και θα έρθει σε μια άλλη μορφή, λαμπρότερη μορφή. Ο Απόστολος Παύλος μας τον παρουσιάζει σαν ένα σακάκι το οποίο πάλιωσε. Και θα έρθει ένα καινούργιο, λέει, σακάκι, πιο ωραίο. Ο Θεός θα το φέρει έτσι να είναι καινούριο, δηλαδή σαν να πάλιωσε αυτός ο κόσμος και θα καταστραφεί με φωτιά, αλλά την ώρα που θα καταστραφεί ο Θεός θα δημιουργήσει τον άλλο κόσμο, στον οποίο άλλο κόσμο δεν θα υπάρχει. Μίσος, κλάμα, οδυρμός, καταπεντισμοί, φωτιές, όλα αυτά που υπάρχουν εδώ, δηλαδή ο άνθρωπος θα ζει σε μια ουράνια κατάσταση όπως οι άγγελοι μαζί με τον Θεό. Είσαι σωσμένοι βέβαια. Οι μη σωσμένοι, επειδή είναι φίλοι του διαβόλου και αγαπάνε τον διάβολο και σου λένε ότι εγώ δεν θέλω να πάω με τον Θεό, θέλω με τον διάβολο. Λένε μερικοί, δεν τους χαλάει το χατήριο ο Θεός. Ναι. Και σου λέει, θέλεις τον διάβολο, θέλεις, πήγαινε με τον διάβολο. Κανονικά η κόλαση δεν τα φτιάχτηκε για τον άνθρωπο, όπως ξέρουμε, φτιάχνηκε για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού, όπως λέει ο Κύριος. Αλλά εφόσον ο άλλος
να μην τον αφήσει. Ναι, έτσι, βάλε μια νοτελή, γιατί οδηγούμαστε στο διάλειμμα. Ναι. Πήρε μια ακόμα πρόταση να λοιπόν, γίνει στο διάλειμμα. Αυτό είναι η κήρυξη του Ευαγγελίου στα τελευταία. Αλλά όμως, πριν γίνει και η κήρυξη του Ευαγγελίου, θα έρθουν και οι προφήτες, οι οποίοι θα μας. Για να μην πέσουμε στα νύχια του Αντιχρίστου, τελευταίου Αντιχρίστου, του τελευταίου καταστροφέα της γης, που λέγανε ότι είναι ο Χίτλερ ο τελευταίος, δεν ήταν ο Χίτλερ, θα είναι και άλλος, σκληρότερος ακόμα. Ο Ενόχ και ο Ηλίας, δύο προσωπικότητες μεγάλες Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι ευρίσκονται κάπου, δεν έχουν γευτεί θάνατο, τους κρατάει ο Θεός κάπου, θα εμφανιστούν στο Ισραήλ και θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο. Ναι. Όπου ο Αντίχριστος θα τους σκοτώσει. Ωραία. Αλλά αυτοί θα αναστηθούν μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, λέει. Θα συνεχίσουν όλοι οι άνθρωποι και εκεί προφητεύεται και η τηλεόραση. Στο δεύτερο μέρος, κυρία Τσακλή και αγαπητοί φίλοι, ναι, να τα πούμε. Θα συνεχίσουμε με την ανάλυση Βεβαίως. Των σημείων του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής μας. Ωραία. Τα πέντε βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μας βλέπετε σταθερά κάθε Παρασκευή στις 11 η ώρα το βράδυ. Βλέπετε και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε τώρα στο 210-68-32-706 να ρωτήσετε πληροφορίες τα θέματα. Θα έχουμε και διάφορους καλεσμένους στις πορεία αυτών των εκπομπών. Να δούμε λοιπόν και τα βιβλία τα οποία έχω γράψει που μιλούν για όλα αυτά τα θέματα, τα φιλοσοφικά και θεολογικά θέματα. Βλέπουμε το πρώτο βιβλίο της της σειράς που ονομάζεται «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής» κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας, «Η σύζευξη της φιλοσοφίας και της θεολογίας», «Τι είναι ο χρόνος», μιλάμε σήμερα με τον κύριο Τζακλίδη για τον χρόνο, είπαμε για τον Ηράκλητο. Οι Στοικοί έχουν αναφερθεί στον χρόνο μέσα από τον Ζήνωνα, ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης, ο Πλοτίνος. Όλα αυτά τα απαντώ σε αυτό το βιβλίο που ονομάζεται «Η Ιδέα του Χρόνου». Στο επόμενο βιβλίο μιλάει για την φύση και τη σιωπή στον Πλοτίνο. Τι είναι ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πλοτίνος, σχέση σιωπής και φύσεως, ένα μοναδικό πρωτότυπο βιβλίο με λογοτεχνικές πινελιές, θα λέγαμε μέσα, που μιλάω για τον νεοπλατωνισμό. Μιλήσαμε τον Πλοτίνο και την αναμόρφωση που έδωσε στον διδάσκαλό του τον Πλάτωνα. Περνάμε στο τέταρτο βιβλίο, Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία, τη σχέση της φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Όλα αυτά που επισυμβαίνουν μεταξύ των δύο αυτών κόσμων, γιατί και οι δύο κόσμοι μίλησαν για το κάλλος, την ομορφιά, την ψυχή, το νου, τα εξετάζω όλα σε αυτό το βιβλίο. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας είναι η σχέση της φιλοσοφίας της ιστορίας και πώς θα πρέπει να εξετάζουμε την ιστορία, να είναι μια ιστορία αντικειμενική και πραγματική. Επίσης, στο τηλέφωνο αυτό μπορείτε να θέτετε ερωτήματα τα οποία εμείς απαντούμε εδώ κάθε Παρασκευή. Και για όποιον δεν μας είδε από την αρχή αυτή της εκπομπής, μπορείτε και αύριο το πρωί, 8 μέχρι τις 9, να δείτε πάλι σε επανάληψη αυτή την εκπομπή. Και είπαμε, τονίσαμε ότι εδώ είναι ένα ελεύθερο βήμα, μπορείτε να στηρίξετε μια προσπάθεια που σαν σκοπό έχει
και η Ατζακλή, το λέμε, το ξαναδιατυμπανίζουμε, να μεταδώσουμε την μαγεία του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος στις αρχές ελληνικής φιλοσοφίας, καθώς είμαι καθηγητής θεολογίας, παύλα φιλοσοφίας, διδάκτο φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και το χριστιανικό μήνυμα. Ναι, και το σαφώς. Αυτά είναι συνδέονται μεταξύ τους, αλληλένδετα. Και εσείς έχετε γράψει κακώς ένα βιβλίο. Κακώς μερικοί, κύριε Φουντουλάκη, σας διακόπτω. Ναι, πείτε μας. Κακώς μερικοί πιστεύουν ότι έρχεται σε σύγκρουση το αρχαίο ελληνικό πνεύμα με το πνεύμα του Χριστού. Σε σύγκρουση μπορεί να έρχεται με το πνεύμα το Ιουδαϊκό του Μωυσή, κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο Μωυσής δεν είχε βρει την τελική λύση που βρήκε ο Χριστός. Ναι. Και ο Μωυσής είναι ένας προφήτης στους προφήτες. Ο Χριστός όμως δεν είναι ένας προφήτης. Ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος ήρθε να αποκαλύψει όλο το πλήρωμα της αληθείας στους ανθρώπους. Γι' αυτό μας είπε ότι αυτά που ακούω από τον πατέρα μου, εγώ λέω, δεν λέω δικά μου, τους έλεγε συνέχεια. Για να τον καταλάβουν ότι δεν ήταν αιρετικός και ότι δεν ήρθε για το κακό, ας πούμε, αλλά ήρθε για το καλό, ήρθε για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Βέβαια, οι Εβραίοι επειδή ήταν σοβινιστές και εξακολουθούν νομίζω να είναι και σήμερα και είναι σε δεινή θέση αυτό το πράγμα, έχουν περιέλθει. Γιατί δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν όλα τα αγαθά του κόσμου εκεί στο Ισραήλ και δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Είδα ένα ντοκιμαντέρ με κάτι νοικοκυρίες που λέει: Μάιζο, είναι αυτοί, πάμε στην αγορά, χτυπάνε οι σιρήνες και του γυρίζουμε πάλι, λέει, σπίτι και καθόμαστε και περιμένουμε, λέει κλπ. Είναι μαρτυρική η ζωή τους. Γιατί θέλανε ειρήνη, αλλά δεν το κάνανε καλά το πράγμα. Όταν βγαίνουν και λένε, αν σκοτώνεται ένα Ισραηλίτη, θα σκοτώνουμε 10 Παλαιστίνιους. Αυτό το πράγμα δεν το σηκώνει κανένα μυαλό και κανένα νους. Αμέσως δημιουργούν αντιπάθεια αυτοί οι άνθρωποι και δεν το καταλαβαίνουν κιόλας. Θέλουν να είναι απριόρι ο εκλεκτός λαός του Θεού, ενώ τελικά ο εκλεκτός λαός του Θεού είναι οι χριστιανοί. Διότι έφυγε η βασιλεία, όπως είπε ο Χριστός, από εσάς και πηγαίνει σε άλλο έθνος. Του το είπε ο Χριστός για να το καταλάβουν, γιατί δεν τον ενδέχτησαν οι ίδιοι, τον ενδέχτησαν όμως οι Έλληνες. Τον ενδέχτησαν άλλοι λαοί τον Χριστό. Και ξέρουμε πόση κόντρα έχουν με τον Χριστό οι Ισραηλίτες. Τέλος πάντων, κάποτε θα γίνουν και αυτοί, θα καταλάβουν. Προς το τέλος του κόσμου θα καταλάβουν ότι έχουν πέσει σε παγίδα και θα επανέλθουν. Βεβαίως, και πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο, όπως ναι. Το έχουμε καθιερώσει εδώ κάθε Παρασκευή και η Ατζακλή. Θέλω επίσης να τονίσω ότι μιλήσατε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ένα από τα σημεία τα οποία έχουν προβλεφθεί πριν την τελική καταστροφή ναι. του κόσμου. Και μπορεί να ρωτήσει κάποιος, πολλές φορές έχουν ερωτήσει διάφοροι, πώς θα γίνει αυτή η διάδοση του Ευαγγελίου. Σήμερα, με τα γίνεται, μέσα σήμερα. Που διαθέτει κάποιος, με το διαδίκτυο, το ίντερνετ, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τους δορυφόρους, το ραδιόφωνο, ναι. έχουμε πολλούς τρόπους. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα το αποδεχτούν. Αλλά έχει να κάνει και το ζήτημα της διάδοσης, της εξάπλωσης ουσιαστικά του λόγου του Ευαγγελίου με πολλούς τρόπους σήμερα. Βέβαια, είμαστε βέβαια. Εδώ και μαθαίνουμε. Μα δεν σας είπα ότι στην Τουρκία έχουν πουληθεί 8 εκατομμύρια Άγιες Γραφές. Ναι, βέβαια. Στην τουρκική γλώσσα. Ποιοι τις διαβάζουν. Βέβαια. Άνθρωποι οι οποίοι είναι κρυπτοχριστιανοί εκεί πέρα και θέλουν να μάθουν καλύτερα τον χριστιανισμό. Και ταυτόχρονα, δηλαδή, θέλω να καταλήγω σε αυτό. Ναι. Είμαστε τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα και παράλληλα γνωρίζουμε τι γίνεται ανά πάσα στιγμή σε απόμακρες χώρες. Άρα έχουμε τη διάδοση του Ευαγγελίου και πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο και ναι. Να συνθέσω όλα αυτά που είπαμε για το χρόνο, βλέπουμε, όπως είπαμε και όσους μας παρακολουθούν από αυτή τη στιγμή, δεν μας ήταν από την αρχή, μιλήσαμε και κάναμε μία αναδρομή γιατί για το χρόνο ξεκίνησαν και οι αρχαίοι πρόγονοι, μας μιλήσανε για την φθορά που υφίσταται ο άνθρωπος, επίσης μας μίλησε ο Πλάτωνας, μας μίλησε ο Πλάτωνας επίσης και σύνδεσε ότι τα άστρα και οι πλανήτες είναι μαζί, όπου είναι τα μετρητικά στοιχεία, θα λέγαμε, του χρόνου. Ο Αριστοτέλης που μίλησε την αδιάκοπη κίνηση αυτή που δεν σταματάει ποτέ και τη μεταβολή που υφίσταται ο άνθρωπος, ο Πλωτίνος, ο Ηράκλητος και πολλοί άλλοι φιλόσοφοι που θα θέλαμε πολλές εκπομπές να θέλουμε να αναλύσουμε. Και είπαμε επίσης ότι οι πατέρες της Εκκλησίας πήραν πολλά στοιχεία τους φιλοσόφους, όμως θέλησαν και όπως και ο Μέγας Βασίλειος, Μέγας Αθανάσιος, όλοι οι πατέρες να απαντήσουν στο ζήτημα του χρόνου, παίρνοντας στοιχεία και γιατί υπήρξε το πρόβλημα εκείνης της εποχής με τις αιρέσεις και τον Άριο. Άρα τα στοιχεία αυτά, όπως λέω και στο βιβλίο μου, η γενιά του χρόνου, πήραν στοιχεία για να απαντήσουν για παιδαγωγικούς λόγους και για παιδαγωγικούς σκοπούς. Είπαμε τα σημεία για να αναρωτηθεί κάποιος, να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Καθώς πολλοί λένε προφητείες, πολλοί λένε στοιχεία, διάφορα. Και το σημαντικό
κύριε Τζακλή, είναι να το καταλάβουμε αυτό ότι υπάρχουν πολλοί ψευδοπροφήτες. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε, είναι η έννοια του χρόνου, είναι και το βιβλίο που ουσιαστικά δούμε στοιχεία σημερινή εκπομπή και μπορείτε στο τηλέφωνο αυτό που βλέπετε να ρωτήσετε πληροφορίες, να ενημερωθείτε και να μάθετε τι είναι ο χρόνος. Σε μια άλλη εκπομπή είναι σημαντικό το που είπατε σε κάποια στιγμή να αναλύσουμε λιγάκι και το ιατρικό μέρος, δηλαδή, το οποίο προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, πολλές φορές περιμένουμε μια συνάντηση με ανυπομονησία και ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Όπως είπατε πολλές φορές. Ναι, είναι ο ψυχολογικός χρόνος. Ακόμα κάτι κουραζόμαστε και λέμε, μα δεν περνάει ο χρόνος. Ναι, ναι. Τι αιώνιος το χρόνος, πώς γίνεται αυτό. Βέβαια, είδατε αυτά τα επίπεδα ουσιαστικά και τις διαβαθμίσεις του χρόνου. Πώς κουραζόμαστε μέσα από αυτή την συστολή, διαστολή του χρόνου, δηλαδή μέσα από τα. Όταν έχουμε ανιαρή παρέα, ο χρόνος δεν περνάει. Χασμουριόμαστε, ξέρω εγώ κλπ. Αν είναι μια παρέα η οποία ή ένα έργο ή κάτι, ή ένα βιβλίο ας πούμε, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, βλέπεις ότι ο χρόνος περνάει. Διαβάζεις. Πας στην 100 σελίδα και λες, μα καλά, πότε πήγα στην 100 σελίδα. Είδατε. Ο χρόνος είναι ψυχολογικός. Και η αξιοποίηση του χρόνου. Μιλήσατε λίγο πριν πέρασε την Ευαγγελία. Πείτε μας λίγο πάλι. Το λέει και ο Χριστός μέσα στο αυτό ότι αγρυπνείτε και μην χάνετε χρόνο. Δηλαδή να είναι, ο χρόνος σας να είναι αξιοποιημένος. Γιατί ξέρετε ότι μετά την κρίση θα θέλανε όλοι και οι κρυματισμένοι, να το πούμε έτσι, εκείνοι που είναι για την κόλαση, να έχουν ένα δευτερόλεπτο. Θα ζητήσουν όλοι ένα δευτερόλεπτο. Γιατί να το κάνεις το δευτερόλεπτο, είχες 2 δισεκατομμύρια δευτερόλεπτα στη ζωή σου. Τόσο έρχεται, 2,3 δισεκατομμύρια η ζωή του ανθρώπου. Είχες 2,5 δισεκατομμύρια δευτερόλεπτα στη ζωή σου. Γιατί τώρα θέλεις ένα. Ναι, ένα θέλω τώρα. Δεν μπορώ να σου το δώσω, του λέει. Τώρα δεν υπάρχει, δεν έχει σώμα, δεν μπορείς αυτή, δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, τι θέλει ένα δευτερόλεπτο για να πει ήμαρτον αυτή τη λέξη και να πάει στον παράδεισο. Αυτή που πολιστείς δηλαδή, ότι θυμίσουμε κύριε και εμένα. Ναι. Θυμίσουμε. Ο ληστής τι είπε, θυμίσουμε κύριε και εμένα. Επικρατεί άποψη, αγαπητοί φίλοι, ότι ο Θεός δεν συγχωρεί όλες τις αμαρτίες. Αυτό είναι λάθος. Και πρέπει να το προσέξουμε. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται, αρκεί να μετανοήσει ριζικά και αποφασιστικά ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί. Δηλαδή να πάρει τη μεγάλη και σταθερή απόφαση ότι δεν θα ξανακάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ένας κλέφτης έχει κλέψει τη μισή Αμερική και πει στο Θεό ότι εγώ δεν ξανακλέβω και πράγματι δεν ξανακλέβει, αυτός ο κλέφτης πρέπει να συγχωρεθεί. Δεν μου λέτε πώς συγχωρήθηκε ο ληστής ο οποίος βρίσκεται πάνω στο σταυρό και ήταν δολοφόνος. Γιατί για να τον εκκρεμάσουν, δολοφόνος ήταν, κακούργος ήταν. Γι' αυτό και τον Χριστό τον βάλανε ανάμεσα σε δύο κακούργους. Για να το ξεφτυλίσουν περισσότερο, ότι ήταν δηλαδή αυτός που τους θεράπευσε, αφού τους έκανε τόσα καλά, αφού τους ευεργέτησε κάθε μέρα περπατούσε στα χωριά και στα λαγκάδια και στα βουνά για να τους θεραπεύει και θεράπευσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, αυτοί τώρα ήρθαν εκεί πέρα για να φωνάξουν σταυρόθητη, να τον εσταυρώσουν δηλαδή. Είναι τρομερό η ανθρώπινη ψυχολογία, πώς μεταβάλλεται και ο ευεργετημένος, ας πούμε, πώς θέλει να βγάλει το μάτι του ευεργέτη του, έτσι. Λοιπόν. Ναι, βέβαια, και μάλιστα η επαγρύμνηση αναφέρεται με στην Κοινή Διαθήκη ότι ο Θεάνθρωπος θα έρθει, λέει, σαν τον κλέπτη ουσιαστικά. Βέβαια. Δεν θα έρθει μέσα από ειδοποιήσεις και να ξέρουμε, ναι. Άρα πρέπει να επαγρυπνούμε. Γιατί η ειδοποίηση αυτή μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να κάνει την υποκρισία ότι ναι, εγώ πάντα ήμουν καλός κλπ. Να δώσει την εντύπωση δηλαδή στον ίδιο τον εαυτό ότι ήταν κάτι καλύτερο από ό,τι είναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στο Θεό. Ο Θεός δεν κοροϊδεύεται, ο Θεός. Για να ακούσουμε λοιπόν και το λόγο. Ένα δευτερόλεπτο θα ήθελε ο Χριστός, ο άνθρωπος, ένα δευτερόλεπτο μόνο για να πει ήμαρτον και να σωθεί. Αλλά δεν θα του δίνεται εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι. Και οι αιώνιες τύψεις ότι με αυτό το δευτερόλεπτο θα μπορούσε να αλλάξει την κατάστασή του και να φύγει από τα χάλια που είναι και να πάει στον παράδεισο, αυτό το άγχος που θα έχει μέσα στην ψυχή του και θα λέει έχασα το Θεό γιατί δεν άκουγα. Έχασα το ωραιότερο πράγμα. Έχασα τώρα, θα βλέπει το Θεό από μακριά και θα λέει πω, τι έχασα, ας πούμε. Έχασα την ευτυχία. Έχασα το πρόσωπο αυτό. Τη δόξα έχασα. Έχασα το ότι όποιος πάει κοντά στον Χριστό γίνεται ένα με τον Χριστό, με τη δόξα του Χριστού και χαίρεται και αυτός. Γίνει σαν αδελφός του. Δηλαδή είμαστε γεννημένοι, είμαστε προγραμματισμένοι, θα έλεγα, για να είμαστε σύντροφοι του Χριστού. Μεγάλο πράγμα αυτό. Διότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να εξυψώσει τον άνθρωπο και να τον επάσει στο θρόνο του Θεού. Τώρα, δίπλα στο θρόνο του Θεού κάθεται ένας που μοιάζει με εμάς, που είναι άνθρωπος. Είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός.
ο οποίος θα είναι πάντοτε έτσι, κύριε Φουντουλάκη, όπως ξέρετε. Βεβαίως. Δεν θα αφήσει ποτέ την ανθρωπινότητά του, το ανθρώπινό του στοιχείο. Δεν θα το εγκαταλείψει. Θα είναι στους αιώνας των αιώνων θεάνθρωπος πλέον ο Χριστός. Διότι θα αγαπάει τον άνθρωπο και δεν τον επηρεάζει που είναι με την ίδια μορφή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, από αυτή την κατάσταση μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο χρόνος είναι ανεκτίμητος και μπορεί σε ένα δευτερόλεπτο, αλλά υπάρχει και το άλλο. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι πάνω από 50 και 60, 70, 80. Γιατί δεν κάνουν μια αξιολόγηση να είναι έτοιμοι, διότι από στιγμή σε στιγμή η καρδούλα αυτή που είναι ένα μικρό μηχανηματάκι, πάρα πολύ γερό μηχάνημα εδώ που τα λέμε είναι η καρδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ένα μικρό, ελάχιστο ρεύμα με το οποίο κινείται. Ένα ρεύμα σαν μια ψήρα είναι μέσα εκεί πέρα. Ο κόμβος του Keith και Flack που ξέρουν οι καρδιολόγοι και οι συνάδελφοι που με ακούνε τώρα, αυτός από μια σταγόνα ενός υγρού, το ATP, έτσι, παίρνει φωτιά και κάνει μια σύσπαση. Και με αυτό γίνεται όλη η δουλειά. Πετάγεται το αίμα σε όλο τον κόσμο. Μιλάτε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της αξιοποίησης του χρόνου και επειδή σήμερα. Λοιπόν, αυτό το μικρό πραγματάκι, η καρδούλα, μπορεί να σταματήσει. Για παρένθεση και προχωράμε στην ανάλυση. Ας έχουμε λοιπόν το σκεφτικό ότι είμαστε εδώ. Ναι. Δεν είμαστε μόνιμοι και θα ζήσουμε 20, 30, 40 χρόνια και να είμαστε τακτοποιημένοι απέναντι στο Θεό. Απέναντι στο Θεό να είμαστε τακτοποιημένοι. Και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, αλλά και οι μικρότεροι άνθρωποι, γιατί μπορεί και ένα ατύχημα να φύγει και ένας υγιέστατος. Κρινόμαστε για τις πράξεις μας. Δύο επιγραμματικά στοιχεία και περνάτε αμέσως στο. Να περάσουμε τώρα στο Ευαγγέλιο. Μου κάνω μια παρένθεση ότι στοιχεία για όλα αυτά που είπατε μπορεί να βρει κάποιος στην παραβολή μέσα και τη διαδίκη του φτωχού και του πλουσίου. Και δεύτερο στοιχείο είναι η απάντηση που έδωσε ο Θεάνθρωπος στους μαθητές του λέγοντας ότι ήμουν φτωχός και δεν μου δώσατε χρήματα. Ήμουν στη φυλακή και δεν με σκεφτήκατε κτλ. Άρα η αξιοποίηση του χρόνου, κρινόμαστε για τις πράξεις μας, κρινόμαστε για όλα αυτά τα οποία κάνουμε κατά τη διάρκεια του βίου μας και η αφιέρωση, πώς αφιερώνουμε το χρόνο μας είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, γι' αυτό εμείς τονίζουμε ότι πρέπει να διαβρώμαστε και την ύλη για το σώμα, αλλά και για την πνευματική τροφή και για την ψυχή μας, γιατί αυτό είναι σημαντικό στοιχείο και υπάρχει ισορροπία σώματος και ψυχής. Δεν είναι μόνο το σώμα ή μόνο η ψυχή. Ακριβώς. Ακούσουμε λοιπόν αυτό που κάνουμε εδώ κάθε Παρασκευή. Κάνουμε μια μικρή ανάλυση του Ευαγγελίου. Ναι. Του Ευαγγελίου. Έχουμε τα θεοφάνεια μεθαύριο και θεωρήσαμε καλό να γράψουμε 5 σκέψεις, ώστε έτσι να πληροφορήσουμε και τους μικρότερους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν και πολύ έτσι, επαφή με το κείμενο το αρχαίο ή το νέο του Ευαγγελίου μας. Είμαστε στο Ματθαίο, στο τρίτο κεφάλαιο και στο στίχο 13 έως 17. Εκεί μας λέει. Τότε ήλθε ο Ιησούς, παρεγίνετο, χρησιμοποιεί τη λέξη την αρχαία παρεγίνετο, από την Γαλιλαία στον Ιορδάνη ποταμό. Προς τον Ιωάννη, τον βαπτιστή, για να βαπτιστεί από αυτόν. Και ο Ιωάννης διεκόλυεν, δηλαδή εμπόδιζε ο Ιωάννης από αρχής τον Χριστό. Του λέγε, ήρθες να βαπτιστείς από μένα, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και έρχεσαι εσύ σε μένα, ναι. Και ο Χριστός του απαντάει. Άφησε τώρα αυτές τις αντιρρήσεις, του λέει. Διότι έτσι θα πρέπει να εκπληρώσω εντολήν πάσαν δικαιοσύνη, λέει, του Θεού δηλαδή εντολή, και τον άφησε ο Ιωάννης να βαπτιστεί. Και όταν βαπτίστηκε ο Ιησούς, επειδή το αναμάρτητος, δεν εξομολογήθηκε αμαρτίες ο Χριστός, διότι δεν είχε τίποτα να εξομολογηθεί. Ανέβη αμέσως από το νερό του ποταμού. Και είδω, άνοιξαν οι ουρανοί και είδω το πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Να κατεβαίνει ως υπεριστερά, υπομορφήν περιστεράς και να έρχεται επάνω του. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε πάνω από τον Χριστό σαν ένα είδος περιστέρι, όχι ακριβώς περιστέρι, μια εικόνα περιστεριού. Και άκουσε φωνή, αυτό είναι το σημαντικό από τους ουρανούς, που ακούστηκε φωνή που έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός». Ο απολύτως αναμάρτητος συμπληρώνει ο τρεμπέλας στο έργο του. «Εν ο ευδόκησα, στον οποίον ευχαριστήθηκα πλήρως». Ο Πατέρας δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα και ο Υιός. Έχουμε τώρα τρία πρόσωπα εδώ. Τον Πατέρα από πάνω, ο οποίος μιλάει, το Άγιο Πνεύμα στη μέση που είναι μεταξύ Πατρός και Υιού και τον Χριστό να βαφτίζεται. Αυτά τα είδε καλά ο Ιωάννης και τα μαρτύρησε ότι πράγματι έτσι έγιναν. Και στη συνέχεια, από τον Ιωάννη, από το Α κεφάλαιο στο στίχο 26, μας πληροφορεί πάλι για τα θεοφάνεια ως εξής. Την επαύριο, την επομένη μέρα, είδε ο Ιωάννης τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν και λέγει, είδε, το είδε θα πει, να, ορίστε, δεικτικόν.
Είναι ο αμνός που απέστειλε ο Θεός, το αρνείο δηλαδή που με τη θυσία του θα σηκώσει όλη την αμαρτία του κόσμου. Θυσία του Ισαάκ μας θυμίζει αυτό, με το αρνάκι που είχε δώσει στον Ισαάκ για να το θυσιάσει. Θα εξαλείψει κάθε αμαρτία ο Χριστός. Αυτός είναι εκείνος που σας έλεγα, κάποιος άνδρας ύστερα από εμένα έρχεται πολύ πρωτύτερα από εμένα γεννημένος. Διότι ο Χριστός ως Θεάνθρωπος ήταν πριν από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Έτσι δεν είναι, κύριε Φουδουλάκη? Αλλά για να φανερωθεί και γίνει γνωστό στο Ισραήλ, γι' αυτό ήρθα εγώ, λέει ο Ιωάννης, και βαφτίζω στα νερά αυτά. Και μαρτύρησε ο Ιωάννης λέγον ότι είδα εγώ το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι εξ ουρανού και να μένει επάνω του. Και δεν τον εγνώριζα, αλλά ο Θεός που με έστειλε να βαπτίζω, εκείνος μου είπε, σ' όποιον δεις το Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επάνω σε αυτόν, αυτός βαφτίζει με Άγιον Πνεύμα. Και εγώ όντως το είδα αυτό και το είπα, το εμαρτύρησα, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Πρώτος ο Ιωάννης μαρτυρεί για τον Χριστό ότι είναι ο Υιός του Θεού. Και αναφύονται 2-3 ερωτηματάκια και να το κλείσουμε αυτό. Πρώτα-πρώτα, να ξέρουμε ότι το Ορθόδοξο βάπτισμα είναι από την αρχαία Εκκλησία καθιερωμένο, γίνεται σε όλους και στα παιδιά ακόμα από τότε, και κάνουμε τρεις καταδύσεις, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριε Φουντουλάκη, δεν έχει ακουστεί ποτέ στα χρονικά των 2000 ετών να έχει πνιγεί ή να έχει πάθει κάτι ένα παιδάκι που βαφτίστηκε. Ναι. Ποτέ. Να μην το φοβόνται λοιπόν εδώ κατά. Μερικοί ιερείς δεν το βάζουν μέσα το παιδάκι. Δεν παθαίνει τίποτα το παιδί μέσα στο νερό. Ίσα-ίσα κολυμπάει καλύτερα και από τους μεγάλους. Εδώ κάνουν γένες μέσα στο νερό και το παιδί κολυμπάει. Λοιπόν, το παιδί ξέρει μπάνιο, αλλά φοβάται μερικές φορές. Όταν μεγαλώσει, μην πνιγεί και γι' αυτό πάει έτσι στραβά. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει ποτέ σημειωθεί κανένα ατύχημα από νηπιοβαπτισμό στα παιδάκια. Πρώτον. Δεύτερον, δίνουμε Άγιο Πνεύμα στο παιδί που το φυλάει. Γιατί υπάρχει και περίπτωση το παιδί να ομιγαίνει το να πεθάνει. Θα είναι αβάπτιστο. Αναγκαζόμαστε και του κάνουμε τον αεροβαπτισμό 3 φορές τον αέρα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί να γίνει αυτό? Καλύτερα να είναι βαπτισμένο. Όσοι δεν βαφτίσαν τα παιδιά τους και τα αφήσανε, λέει, να διαλέξουν, αυτοί μετανιώσανε σκληρά. Γιατί τα παιδιά μετά απομακρυνθήκανε και δεν ήθελαν τίποτα. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μας λένε ότι δεν πρέπει να τα βαφτίζουμε τα παιδιά μικρά? Κάποιοι δοκισίσοφοι, κάτι φιλόσοφοι της, πώς να τους πούμε έτσι, της κακιάς ώρας, οι οποίοι λένε να ρωτήσουμε, λέει, το παιδί και μετά να το βαφτίσουμε. Δεν μπορεί να μην θέλει, λέει, να βαπτιστεί. Μα ρωτάς το παιδί όταν θέλει να κάνει εμβόλια, αγαπητέ μου, εσύ που το λες αυτό? Ρωτάς το παιδί αν θέλει να πάει σχολείο? Ρωτάς το παιδί αν θέλει να κάνει ένεση? Αν πρέπει να πάρει χάπια? Και εξάλλου υπάρχει και ελευθερία. Δηλαδή, αυτό που και λέτε. Και αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Ναι, δηλαδή μετά, αν κάποιος θελήσει, ναι, να αλλάξει. Ξεβαφτίζεται. Και... Ναι. Οι Ιεχωβάδες δεν είναι ξεβαφτισμένοι. Αυτό θέλω να πω. Από εκεί πέρα υπάρχει ελευθερία. Οι Προτεστάντες δεν είναι ξεβαφτισμένοι. Σωστά. Θέλω να πω, δεν δεσμεύεται ουσιαστικά επειδή βαπτίστηκε κάποια στιγμή. Δεν άρα δεσμεύεται. Δεν υπάρχει δέσμευση. Βλέπει, κρίνει και ερμηνεύει τα πράγματα. Το θέμα είναι να βάζουμε το νου μας και ατζακλή. Έτσι, και έτσι, η εκπομπή, στόχο και σκοπό έχει να μην χαλάσει το ακατοίκητο αυτό. Να ψαχνόμαστε και ατζακλή. Ναι. Ψαχνόμαστε, να ερευνούμε, να τα μετά βάζουμε κάτι. Και το λέμε πηγές. Λέμε πηγές. Κατά που λέτε εσείς, τα που λέω και εγώ, να τα τελειώνει η εκπομπή. Κάποιος θέλει να τα ψάξει, να δει τα που λέει, πού στηρίζει, πού βασίζονται. Γιατί σήμερα ακούμε λόγια, λόγους, αλλά δεν βασίζονται πουθενά. Το δομικό σημείο, η κορονίδα αυτής της εκπομπής είναι. Πέρα από την επικοινωνία, είναι και οι πηγές. Είναι το ψάξο που είναι η Καινή Διαθήκη, η μία κολόνα, η αρχαία φιλοσοφία είναι η άλλη κολόνα του οικοδομήματος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και για να αποδείξουμε το σαθρόν του επιχειρήματος, γιατί να βαφτίζουμε τα παιδιά και δεν τους δίνουμε να διαλέξουν αυτά μια θρησκεία, θα πω με το εξής. Γιατί τους δίνουμε ένα όνομα, αφού δεν τα ρωτάμε κιόλας? Πρέπει να περιμένουμε να πάνε 20 χρόνια για να τους δώσουμε το όνομα? Μέχρι τότε πώς θα τα φωνάζουμε? Τους δίνουν το όνομα λοιπόν μαζί με τη βάπτιση. Το όνομα παλιά οι Εβραίοι το πέρανε με την περιτομή. Ο Χριστός πήρε περιτομή. Για να δείξει ότι είναι καθόλου νομοταγής Εβραίος. Πήρε περιτομή ο Χριστός. Λοιπόν, και άλλο επιχείρημα για εκείνους που λένε ότι ο Χριστός είναι Έλληνας. Είπαμε, η Ελλάδα έχει πάρα πολλές χάρες από το Θεό πάρει. Αλλά ο Χριστός όμως, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Καλός ο Πλάτων, αλλά. Φίλτατος ο Πλάτος, φιλτέρα η αλήθεια. Πώς έτσι, το λέει έτσι, έτσι. Να μην γινόμαστε πιο πλατωνικοί από τον Πλάτο. Επειδή μένουν 4-5 λεπτά, πείτε μας λίγο την αξιοποίηση του χρόνου
κάποιες σκέψεις λοιπόν, δικές. Το Ευαγγέλιο λέει, βάφτισε την οικογένεια του Στεφανά. Ο Απόστολος Παύλος βάφτισε την οικογένεια του Στεφανά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βάφτισε όλους εκείνους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην οικογένεια του Στεφανά. Και τα μικρά παιδιά, και τα μεγαλύτερα παιδιά, και τη γυναίκα του, και την αδερφή του, και τη θεία του, και όλους. Ο Χριστός έλαβε περιτομή την 8η ημέρα. Η περιτομή ήταν ο τύπος του βαπτίσματος στους Εβραίους. Δεν βαπτίζονταν οι Εβραίοι, παίρνανε περιτομή. Ο Χριστός όμως, θέλοντας αλλάξει αυτό το πράγμα, ευαπτίστηκε και από τότε σταμάτησε η περιτομή. Διότι για μας η περιτομή είναι το βάπτισμα. Έτσι λοιπόν, να μην μας λένε αυτοί, γιατί ούτε το μητρικό γάλα ρωτάμε το παιδί αν θα το δώσουμε, ούτε ποια γλώσσα θα μιλήσει το παιδί. Ωραία. Γιατί δίνουμε μια γλώσσα στο παιδί να μιλήσει τα ελληνικά, να το αφήσουμε να γίνει 15 χρονών, 20 χρονών, με τη σύμφωνα με τη δική του λογική. Και μόλις γίνει 20 χρόνια, του πούμε: παιδάκι μου, τώρα που δεν ξέρεις και τίποτα, ας πούμε, δεν μπορεί να μιλήσει σακοφάλαλος, ποια γλώσσα θες να μάθεις, τη γαλλική, τη γερμανική, την ελληνική, την ισπανική, ποια γλώσσα θες να μάθεις. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Με το μητρικό γάλα πάει ο βαπτισμός, το όνομα, το σχολείο και η γλώσσα. Σωστά, θα το αναλύσουμε μια άλλη φορά. Θα κάνουμε κάποιο θέμα στην πορεία. Και καλά πάνε, και έτσι πρέπει να βγαίνουν. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, να κάνουμε κάποιο θέμα για τον υπηβαπτισμό. Πείτε μας κάποιες σκέψεις σας για τον χρόνο, το σημερινό θέμα. Να είναι αξιοποιήσιμος ο χρόνος. Να έχουμε ένα πρόγραμμα και να λέμε σήμερα θα κάνω αυτό, 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 αυτό. Και όλα αυτά τα πράγματα που θα κάνουμε να είναι θετικά πράγματα που να ανεβάζουν και την ψυχή τη δική μας αλλά και τους συνανθρώπους μας. Το να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο είναι μια μεγάλη αξιοποίηση του χρόνου. Το να διδάξουμε έναν άνθρωπο, και εδώ που καθόμαστε και εμείς και λέμε αυτά τα πράγματα, κύριε Φουντουλάκη, δεν ξέρουμε πόσοι μας ακούνε και αν από αυτούς που μας ακούνε θα καταλάβουν πολύ. Αλλά μια ψυχή μόνο να σωθεί, μια ψυχή να σωθεί μόνο, μια ψυχή μόνο είναι μεγάλο κέρδος για εμάς τους που καθόμαστε εδώ, αγαπητοί φίλοι. Για μια ψυχή. Για φανταστείτε να σωθεί ένας άνθρωπος από μια εκπομπή, από ένα αυτό. Δεν χρειάζεται, δεν φιλοδοξούμε να σώσουμε όλη την Ελλάδα. Εμείς κάνουμε μια εκπομπή. Μέσα από την ψυχή μας, γιατί την αισθανόμαστε με τον κύριο Φουντουλάκη, ότι πρέπει κάποια πράγματα να τα πούμε. Κάποια πράγματα αξίζει να υποθούν από τις τηλεοράσεις. Και έτσι αποφασίσαμε να τις κάνουμε αυτές τις εκπομπές για κάποια πράγματα τα οποία είναι τα διαμάντια της χώρας μας, της Ελλάδας. Μας έχουν δώσει τώρα χαλίκια, όπως στους Ινδιάνους, καθρεφτάκια. Έχετε δίκιο. Και μας παίρνουν τα. Έτσι είναι. Να είστε καλά κύριε Ατζακλή, πριν κλείσουμε, μιλήσαμε σήμερα για τον χρόνο, βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία έχω γράψει που μιλούν για τα θέματα αυτά, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, η έννοια του χρόνου, τα θέματα τα δλήσαμε από το βιβλίο αυτό, μιλήσαμε για την πατερική σκέψη, ο χρόνος μέσα στην φιλοσοφία είναι κυκλικός, ενώ μέσα στην πατερική σκέψη, πατερική θεολογία, το λέω μέσα στο βιβλίο, είναι ευθύγραμμη πορεία, δηλαδή έχουμε την αρχή της γέννησης του Θεανθρώπου και τέλος την καταστροφή του κόσμου. Και επίσης παρουσιάζω και στο επόμενο βιβλίο «Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο», η έννοια του νεοπλατωνισμού, τι λέει για το θέμα της φύσης και της σιωπής. Ο Πλωτίνος, τέταρτο βιβλίο, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία. Είναι το τέταρτο βιβλίο της σειράς που μπορείτε να δω τις πληροφορίες στο τηλέφωνο που λέμε, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία και τις σχέσεις φιλοσοφίας και πατερικής θεολογίας και τέλος θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Κύριε Τζακλή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Κύριε Φουντουλάκη, να πω και το άλλο. Να μην τρομάξουμε τον κόσμο για αυτό το τέλος που λέμε, ότι δεν θα είναι η καταστροφή και το τέλος και το τέλος της ανθρώπινης υπάρξης, διότι ο Θεός έχει κανονίσει έτσι, ούτως ώστε το τέλος αυτό να είναι μια αλλαγή. Μια αλλαγή προς το καλύτερο. Βεβαίως, να ξαναπούμε, εδώ είμαστε. Ναι, για να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Να είστε καλά, είναι ανεξάρτητα αυτά τα θέματα. Μιλήσαμε τον χρόνο. Θα τα ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.